Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Η ώρα είναι 9. Ert Open. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει. Ert Open. Η δική σου φωνή ακούγεται. Ert Open. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα στην κατεχόμενη Αθήνα, καλημέρα στην κατεχόμενη Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, στην Πανανία των Βαλκανίων, αυτό που ξεχωρίζει είναι η δουλοπρέπεια και ο απίστευτος, ο πρωτοφανής κατεξευτελισμός. Δυστυχώς, η εποχή του Εδουάρδου Λο, του γνωστού επόπτη της αντίστοιχης τρόικα της χειροκοπίας μας του περασμένου αιώνα, αναβιώνει στον τόπο μας αυτή τη φορά σαν πολλαπλή τραγωδία. Οι σύμμαχοί μας αφαιρούν εξουσίες από το πολιτικό προσωπικό που τους προσκύνησε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως τους αφαιρούν και προνόμια. Αυτό που υπεξαιρείται σταδιακά, μεθοδευμένα, απόλυτα χορογραφημένα, είναι η εθνική κυριαρχία. Αυτό που γενικεύεται είναι η δυστυχία η απόλυτη. Δύο-τρία πράγματα, δύο-τρία στοιχεία από το γενικό λογιστήριο του κράτους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο οκτάμηνο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2 δις. Χειροκροτήστε τους. Η αύξηση των εσόδων ήταν προσαυξημένη κατά 1,6 δις από τους έμεσους φόρους, δηλαδή από αυτό που πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Χειροκροτήστε τους. Όλες οι κοινωνικές δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 3,4 δις. Κατανοήστε τους. Μόνο στο ΙΚΑ είχαμε μειωμένη επιχορήγηση κατά 240 εκατομμύρια. Αυτό είναι το αιματαβωμένο πλεόνασμα του 3,75 δισεκατομμυρίων. Είναι ένα πλεόνασμα που είναι ισοδύναμο με ένα έλλειμμα ζωής, με ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας, τη στιγμή που 4 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν πάνω από 91 δις στην εφορία. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες προχωρούν σε ένα βίαιο ξεσκαρτάρισμα του χαρτοφυλακίου τους. Όποιος δυσκολεύεται να πληρώσει δρομολογημένες υποχρεώσεις, βγαίνει από τον αναπνευστήρα. Η κατοχή είναι εδώ και δολοφονεί την πατρίδα μας. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στην Ert Open, στους 106,7. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Είναι η εκπομπή που αναμεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων του Αλουμιλίου στους 97,3 με έδρα τη Βιωτία, η οποία καλύπτει επιπλέον τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Το πρόγραμμα επίσης αναμεταδίδεται και από το Εργατικό Κέντρο της Σέβειας στους 96,5. Για επικοινωνία με την εκπομπή και για τα μηνύματά σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο 210-629-10, ενώ μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας ένα π κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 με χρέωση 0,25 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα. Στην παρέα μας σήμερα και στον ήχο είναι ο Μανώλης ο Σάλας, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, με τον Νίκο Τουρουσάκη, τον υπεύθυνο του ΕΠΑΜ, διότι εχθές στο Ρέθυμνο είχαμε τραγικές εξελίξεις. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ert Open. Η έγκυρη ενημέρωση. Ert Open. Η δική σας φωνή ακούγεται. Ert Open. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Σε τούτο λοιπόν το Άγιο Χώμα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά,
Οι παραμυθατζίδες της υποτιθέμενης δημοκρατίας, οι παραμυθατζίδες της λευτεριάς, οι παραμυθατζίδες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, ξέσπασαν για ακόμα μια φορά τη διαστροφική τους μανία πάνω στα σύμβολα του λαού και της ιστορίας μας. Προχθές, οι γνωστοί άγνωστοι αποφάσισαν πως ενοχλούνταν από το άγαλμα από την πρωτομή της Λέλας Καραγιάννη Συντοσίτσα και πήραν την πρωτοβουλία να το βανδαλίσουν, να το αποκεφαλίσουν. Η Λέλα Καραγιάννη ήταν η μάνα της αντίστασης, ήταν μια πολύτεκνη μητέρα με 7 παιδιά, η οποία ίδρυσε και χρηματοδότησε την οργάνωση Μπουμπουλίνα. Εκτελέστηκε από τους Ναζί τις 8 Σεπτεμβρίου του 1944, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και χορεύοντας το Ζάλογκο. Αυτό το σύμβολο της ελληνικής ιστορίας, αυτό το σύμβολο της αντικατοχικής αντίστασης, όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται μιλούν για λογαριασμό της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, ενίοτε και της αντικατοχικής πάλης, αποφάσισαν πως είχαν κάθε δικαίωμα να βανδαλίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλες και φίλοι, η φαρσοκομωδία με το παζάρι της ντροπής πέρασε το περασμένο διήμερο σε δεύτερο πλάνο, τίνει να επανέλθει σε πρώτο πλάνο. Έστω και αν παρέμεινε φαρσοκομωδία ακόμα και η χορογραφημένη απόσυρση του αναλώσιμου που ακούει στο όνομα Καλογρίτσας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε πως το επίκεντρο της επικαιρότητας είναι οι εξελίξεις που αφορούν την Deutsche Bank και την αντίστοιχη γερμανική τράπεζα, την Commerzbank. Οι εξελίξεις εδώ είναι ραγδαίες, είναι σημαντικές, είναι άξιες λόγου, είναι ενδεικτικές για το τι μπορεί να αναμένεται, και αυτό όχι γιατί αποτυπώνονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο νούμερα που αφορούν την όποια τραπεζική διαχείριση, αλλά γιατί αυτές οι εξελίξεις βασικά καταδεικνύουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο δρόμος που λάτρεψαν, ο δρόμος πάνω στον οποίο προσπάθησαν να στήσουν και να δρομολογήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή και αυτή η διαδρομή είναι πραγματικά ανεπίστρεπτη. Το δεύτερο που καταδεικνύουν αυτές οι εξελίξεις είναι πως η φυλακή του ευρώ με τα θεσμικά και με τα δομικά του χαρακτηριστικά δεν κάνει χάρες σε κανέναν. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μοιραίο δίλημα. Θα στηρίξει την αυαρχίδα της οικονομίας της, της τραπεζικής δικτατορία της, δηλαδή την Deutsche Bank, δηλαδή αυτή την τράπεζα που η ίδια η αστυνομία η γερμανική πριν από λίγο καιρό χαρακτήρισε ως εγκληματική συμμορία, και θα την άξει στον αέρα όλα όσα προσπάθησε να επιβάλλει στην υπόλοιπη Ευρώπη και δει στην κατεχόμενη Ελλάδα, ή θα την άξει στον αέρα τον ίδιο τον εαυτό, τις προοπτικές και τα οικονομικά της σχέδια. Μένει να δούμε ποια εξέλιξη θα έχει αυτή η σύγκρουση, διότι πρόκειται πραγματικά για σύγκρουση συμφερόντων. Είναι μια σύγκρουση συμφερόντων η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Πρόκειται πραγματικά για διέξοδα τα οποία είναι ανυπέρβλητα. Όλα όσα συμβαίνουν μυρίζουν από παντού κατάρρευση. Η σχετική έκθεση του ΟΗΕ περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την προοπτική των οικονομιών στον χώρο της Ευρώπης. Αυτό που βασικά γίνεται σήμερα είναι να χρηματοδοτούνται αδιέξοδα τα οποία ανακυκλώνονται, πολλαπλασιάζονται, επανέρχονται με πολύ πιο δρυμή, με πολύ πιο απειλητικό τρόπο. Ερώτηση. Αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή μια δημοκρατική πατριωτική εξουσία στον τόπο μας αν άνοιγε τον ασκό του αιώλου, αν αποφάσιζε να ενεργοποιήσει τον ντόμινο της πολιτικής ανατροπής με την κοινωνία να έχει το πάνω χέρι στις εξελίξεις? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Ερτόπεν, η έγκυρη ενημέρωση. Ερτόπεν, η δική σας φωνή ακούγεται. Ερτόπεν, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Είμαστε και πάλι εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Μετά τα χρυσά κουτάλια που για κάποιους δεν ήρθαν ποτέ,
Μετά τις μεγάλες μέρες που υποσχέθηκαν και τη μεγάλη σωτηρία που δρομολόγησαν πριν από 7 περίπου χρόνια, σήμερα είναι καλό να αναρωτηθούμε, ή τουλάχιστον οφείλουμε να απαντήσουμε σε όλους αυτούς που αναρωτιούνται, ποιο είναι τελικά το τίμημα της ζωής και της αξιοπρέπειας σε αυτόν τον τόπο. Η απάντηση, φίλοι και φίλες, δόθηκε χθες από 152 επίορκους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από 152 αντιπροσώπους δικούς μας, οι οποίοι αποφάσισαν πως για μια υποδόση της τάξης των 2,8 δις έχουν το δικαίωμα να παραδώσουν ολόκληρη την κοινοφελή υποδομή της χώρας στην κατοχή. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, Αττικό Μετρό, κτηριακές υποδομές, ΕΛΒΟ, ΔΕΗ, ΑΔΜΙΕ, ιερά και όσια αυτού του τόπου, τα πάντα παραδόθηκαν στην κατοχή για τις μεγάλες μέρες που δεν ήρθαν, για τη σωτηρία που δεν θα φτάσει ποτέ. Για όσους αναρωτιέστε αν τελικά μπορούν 152 επίορκοι να είναι ταυτόχρονα και τόσο ξεφτυλισμένοι, θα θέλαμε να παραπέμψουμε σε ένα απόσπασμα μιας συζήτησης που είχαμε εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Open στις 24 του Μάη, όταν εκείνη τη νύχτα της ταπείνωσης 153 επίορκοι ψήφισαν αμελέτητοι όντες ένα νομοσχέδιο 7.500 σελίδων και παρέδωσαν τα κλειδιά της χώρας. Δείτε τι λέγαμε, διότι έχει σημασία να συνδέσουμε το σήμερα με τις εκτιμήσεις και τις προειδοποιήσεις μας του τότε. Ψηφίστηκε ένα πολύ νομοσχέδιο που έχει κυρίως οικονομικά μέτρα. Χτες στην Ελλάδα άνοιξε μια γεωπολιτική σελίδα, μια μεγάλη γεωπολιτική εκκρεμότητα, με μια χώρα που εχθές παραιτήθηκε από την κυριαρχία της. Πρέπει να ξέρουμε, όσο σκληρό και αν ακούγεται, πως στη γεωπολιτική, όταν ανοίγουν σελίδες, έρχεται η στιγμή που αυτές οι σελίδες κλείνουν. Αλλά αυτές οι σελίδες δεν κλείνουν ποτέ με συμβιβασμό. Κλείνουν με θύματα, κλείνουν με αίμα και πληρώνει πολύ ακριβό τίμημα ο προσκυνημένος, ο φοβικός, ο ενδοτικός, ο άτολμος, ο παρετημένος. Και δυστυχώς μόνο τέτοιοι σφετερίζονται την πολιτική εξουσία στη χώρα σήμερα. Χτες άνοιξε μια σοβαρή γεωπολιτική σελίδα. Δεν είναι η μόνη, δεν είναι ενδεχομένως η πρώτη, αλλά είναι η πρώτη σοβαρή. Υπάρχουν και άλλες που θα ακολουθήσουν και η χώρα μπαίνει σε σοβαρές γεωπολιτικές περιπέτειες. Αυτό που έκαναν 153 επίορκοι βουλευτές χτες είναι έγκλημα κατά της ίδιας τους πατρίδας. Θέλω να πω ευθέως και απερίφραστα ότι τόσο αυτοί, όσο και οι υπόλοιποι που θα είχαν τη διάθεση να το ψηφίσουν, αλλά δεν το έκαναν γιατί χθες είχαν δεμένο το γαϊδαρό τους, όσο και τα κόμματα που τους εξέθρεψαν, δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως πολιτικοί αντίπαλοι με την έννοια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι αυτό που πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, μια πέμπτη φάλακα στο μαλακό υπογάστριο της ελληνικής κοινωνίας. Ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, ως τέτοιοι πρέπει να κριθούν, ως τέτοιοι πρέπει να δικαστούν και να καταδικαστούν όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Χτες η πατρίδα πουλήθηκε. Τελεία και παύλα. Χτες κοιμηθήκαμε στην Ελλάδα και σήμερα ξυπνήσαμε σε ένα οικόπεδο που είναι στην κατοχή μιας ανωνύμου εταιρείας που θα αγοράζει, θα πουλάει, θα παζαρεύει, θα κόβει και θα ράβει κατά το δοκούν. Γιατί αυτό κρίθηκε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η χώρα του 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η ανθυπολεπτομέρεια της οικονομίας του πλανήτη, δεν ήρθε να κρίνει με το ΕΚΑΣ του Μπαρμπαβαγγέλη την πορεία του καπιταλισμού. Αυτά τα μέτρα είναι στιγνά, είναι ταξικά, είναι εξοντωτικά, είναι δολοφονικά, αλλά είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου που έχει πρωτίστως γεωπολιτική ταυτότητα. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος συνένοχος. Η δικαιοσύνη χτες, με αυτό που έγινε στη Βουλή και που μπορεί να ισοδυναμεί με προπαρασκευαστική ενέργεια εσχά της προδοσίας, θα έπρεπε να παρέμβει αυτεπάγγελτα. Όμως ξέρετε κάτι, οι βουλευτές δεν ασκούν νομοθετικό έργο. Δεν είναι με μία έννοια αιρετή εισαγγελής.
όταν ασκούν το καθήκον τους δεν είναι με μία έννοια πάνω από τον εισαγγελέα? Γιατί δεν θα έπρεπε χτες 5 βουλευτές να σηκωθούν και να πάνε να υποχρεώσουν τον εισαγγελέα του Αριοπάγου να μπει στο κοινοβούλιο και να κηρύξει εκείνη την ώρα αυτόφορη διαδικασία, διότι καταλύονται τα πάντα? Δεν υπάρχει εδώ σκοπιμότητα, παιδιά. Την ατζέντα της σκοπιμότητας που αυτοί θέλουν να προσδορίσουν ως κυρίαρχοι είναι στο χέρι μας να την αντικαταστήσουμε με την πραγματική ατζέντα. Πρώτη στη σκοπιμότητα είναι η εδαφική ακεραιότητα, είναι η λαϊκή κυριαρχία, είναι η ζωή των πολιτών αυτής της χώρας. Δεν είναι τίποτε από όλα τα υπόλοιπα που αυτοί θέλουν να αναδείξουν. Η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος συνένοχος. Δυστυχώς είναι ο μεγάλος συνένοχος. Θα έπρεπε να είναι το αποκούμπι της κοινωνίας και δυστυχώς είναι αυτοί που επέλεξαν να τοποθετηθούν μαζί με την πολιτική εξουσία απέναντι από την κοινωνία. Και αυτό πλέον συνιστά πρόβλημα. Αυτά λέγαμε λοιπόν 24 Μαΐου, με αυτό το πνεύμα προσεγγίσαμε τη νύχτα της μεγάλης ντροπής και ήρθε η χθεσινή μέρα να επιβεβαιώσει απόλυτα όλες τις προβλέψεις μας. Θέλετε να πάμε τώρα και στη συνέχεια? Πριν από 4-5 μέρες ο κύριος Αλεβιζόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ, ζήτησε την παραπομπή για εσχάτη προδοσία του Τσίπρα και του Καμένου για το ξεφθυλισμένο παζάρι στο οποίο τόλμησαν να βάλουν με προοπτική να ξεπουλήσουν την αεροναυτιλία και πιο ιδιαίτερα τον εθνικό εναέριο χώρο. Ξέρετε από πότε ερωτοτροπούν οι Γερμανοί με τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας? Από το 2008, πολύ πριν τα μνημόνια, πολύ πριν τις τρόικες, πολύ πριν όλα όσα έχουν μεσολαβήσει την τελευταία βρώμικη και πέτρινη επταετία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη Σύμβαση του Παρισιού του 1919, από τη διάσκεψη του Σικάγου του 1944, δηλαδή από δύο κορυφαίες θεσμικές διεθνείς συναντήσεις που ακολούθησαν δύο κορυφαίους αιματηρούς πολέμους του πλανήτη, έρχεται και ορίζεται ο εθνικός εναέριος χώρος ως χώρος άσκησης πλήρους και αποκλειστικής εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Αυτό που θεμελιώνουν, που κατοχυρώνουν για τη χώρα μας δύο σημαντικά κορυφαία διεθνή φόρα, τόλμησαν να βάλουν στο παζάρι οι κυβερνήτες της υποτιθέμενης αριστεράς και της υποτιθέμενης προόδου. Το ότι προσωρινά αυτό αποσύρθηκε μέσα στα πλαίσια μιας τακτικής σαλαμοποίησης υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και ταπεινωτικών υπογραφών δεν σημαίνει τίποτα, διότι είμαστε στην Ελλάδα που θριαμβεύουν οι τροπολογίες. Δείτε μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το προχθεσινό αποτέλεσμα της Ελληνικής Βουλής. Τι μαζεύει το υπερταμείο, το κατοχικό υπερταμείο? Την υποδομή της χώρας. Όλα αυτά τα οποία συνιστούν ένα background προϋποθέσεων για να λειτουργήσει στοιχειωδώς μια επικράτεια και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στον πολίτη της. Προσπαθήστε να συσχετίσετε την απόφαση της 23ης του Μάη με την προχθεσινή απόφαση της Βουλής, που είναι συνέχεια αυτής της προηγούμενης απόφασης, με τα σχέδια που έχουν ήδη δοθεί στο φως της δημοσιότητας και τα οποία αφορούν τη συγκρότηση Ευρωπαϊκής Στρατοχωροφυλακής, Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, την ασίδωτη δράση της Frontex στα ελληνικά νησιά. Και αναρωτηθείτε, μπαίνουμε ή δεν μπαίνουμε τελικά σε σοβαρή γεωπολιτική περιπέτεια? Αναρωτιόμαστε, είναι άραγε τόσο ξεφθυλισμένη? Η απάντηση είναι σαφής. Ναι, είναι τόσο ξεφθυλισμένη, ναι, είναι ακόμα περισσότερο. Ερώτηση, ήταν τόσο εύστοχη η προβλεψιμότητα του ΕΠΑΜ όταν στις 24 του Μάη προειδέαζε την κοινωνία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει? Η απάντηση είναι σαφής. Ναι, τόσο εύστοχη ήταν η προβλεψιμότητα του ΕΠΑΜ και κυρίως
τόσο αδιαμφισβήτητη είναι η ικανότητά του να πρωταγωνιστήσει στη συγκρότηση μιας δημοκρατικής πατριωτικής εξουσίας, και αυτό συνιστά πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Νίκο το Ρουσάκη από το Ρέθυμνο, τον εκπρόσωπο του ΕΠΑΜ, διότι εχθές εκεί είχαμε τραγικές εξελίξεις με το μεταναστευτικό και οφείλουμε να έχουμε επίγνωση του τι ακριβώς ετοιμάζεται. ΕΡΤΟΠΕΝ, η έγκυρη ενημέρωση. ΕΡΤΟΠΕΝ, η δική σας φωνή ακούγεται. ΕΡΤΟΠΕΝ, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Πανερχόμαστε λοιπόν στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα και να συνδεθούμε με τον Νίκο το Ρουσάκη, τον υπεύθυνο του ΕΠΑΜ στο Ρέθυμνο, για να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι για τα χθεσινά γεγονότα. Κύριε Ρουσάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Η Κρήτη έχει στοχοποιηθεί επικίνδυνα και αυτό κατά τη γνώμη μου συνιστά μια επικίνδυνη, μια ανησυχητική εξέλιξη. Και δεν μιλώ μονάχα για την ανεύθυνη επιλογή να ενταχθεί το νησί στο πρόγραμμα αυτού του εκτεταμένου ισλαμικού επικισμού, στο οποίο άλλωστε έχει ενταχθεί ολόκληρη η χώρα. Μιλώ κυρίως για τρία πράγματα. Μιλώ για το πρωτοφανές να επιστρατεύονται οι θεσμικοί παράγοντες και εν προκειμένου οι δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, για να στηρίξουν κυβερνητικές επιλογές που όμως άπτονται και ζητημάτων εθνικής ευθύνης και εθνικής ασφάλειας, και αυτό δείχνουν να το περιβλέπουν. Μιλώ δεύτερον για τους μεγαλανοχήτονες κοντιλοφόρους που έχουν θέσει τον εαυτό τους απροκάλυπτα στην υπηρεσία της προώθησης και στήριξης αυτών των επιλογών. Και μιλώ κυρίως τρίτο για την τραγική εξέλιξη να έχουμε τάγματα εφόδου στην πόλη, τα οποία να επιτίθενται στους πολίτες. Τι ακριβώς έγινε χθες στο Ρέθυμνο, κύριε Ρουσάκη? Χθες στο Ρέθυμνο είχε προγραμματιστεί 1:30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση για το Δήμο Ρεθύμνου, αν θα δεχτεί ή όχι 275 υποτέμενους μετανάστες, πρόσφυγες όπως θέλετε πες το, στα χωριά και στην πόλη του Ρεθύμνου, διότι δεν θα πάνε σε ένα σημείο, θα μπουν σε σπίτια. Αυτή ήταν η κουβέντα. Κατά τις 12:10, ενώ είχε γίνει μια προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες να μαζευτεί κόσμος και μαζευόταν σιγά σιγά μπροστά από το Δημαρχείο, έρχεται μια ομάδα η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως αλληλέγγυη υπέρ των μεταναστών, Ρόζα, άτομα τα οποία ήταν γύρω στα 60 με 70 άτομα, νεαρής ηλικίας, άγνωστα σε εμάς, δεν είναι, το ξέρουμε, η πόλη του Ρεθύμνου είναι 30.000 κόσμος και ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα, από Χανιά, από Αθήνα, από Ηράκλειο, από δεν ξέρω, πάντως όχι από το Ρέθυμνο. 4 με 5 άτομα ήταν ρεθυμιώτες ή κάτοικοι Ρεθύμνου μέσα σε αυτούς. Προχωρήσανε προς το Δημαρχείο και πριν φτάσουν 50 μέτρα χτύπησαν 2 ανθρώπους. Ο ένας καθόταν στον πεζόδρομο μιας καφετέριας, εκεί που καθόταν δηλαδή, και έναν άλλον απέναντι, ακριβώς στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αυτό προξένησε την αντίδραση των ανθρώπων που βρισκόταν μπροστά στο Δημαρχείο, που ήταν γύρω στα 50 άτομα και αυτοί. Τότε ξεκινούσαν να έρχονται ο κόσμος. Συνεπλάκησαν μεταξύ τους και στη μέση μπήκαν τα ΜΑΤ και έγιναν πλέον οι 2 παρατάξεις, οι οποίες συνέχισαν με φρασιές αντεγκλήσεις και πετάγανε μπουκάλια νερό και ξύλα μεταξύ τους. Από τις 12 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όσο διαρκούσε, διήρκησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να προσέξουμε τους χρόνους και τα γεγονότα, διότι είναι αλληλένδετα αυτά που συνέβαιναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτά που συνέβαιναν απ' έξω. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος που κατέβηκε δεν ήταν οργανωμένος. Κάλεσμα έκαμε το ΕΠΑΜ, κάλεσμα κάμαν οι αγρότες. Δεν υπήρχε μια, ας το πούμε, ένας χαρακτήρα. Απλοί άνθρωποι του Ρεθύμνου ήταν. Θέλετε να πείτε δηλαδή, κύριε Ρουσάκη, ότι καθημερινοί απλοί άνθρωποι της γειτονιάς και του περιβάλλοντός σας ήρθαν αντιμέτωποι με αγνώστους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν απέναντί τους με διαθέσεις εχθρικές. Ακριβώς. Χωρίς λόγο. Χειροδικώντας. Το πρώτο χτύπημα έγινε. Είχαν στα χέρια τους, ας πούμε, ξύλα. Πώς έγινε? Είχαν κοντάρια. Είχαν καδρόνια μαζί τους, είχαν λωστούς, είχαν κράνη. Η τοπική κοινωνία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους γεγονότα. Έπεσε εύκολα στην παγίδα της αντιπαράθεσης. Όταν βλέπεις να χτυπάνε ένα δικό σου άνθρωπο, χωρίς λόγο και αιτία,
πας εκεί. Αυτό θέλανε και αυτοί, να δημιουργήσουν αυτή την αντιπαράθεση, να δημιουργήσουν φασαρία. Λοιπόν, από τις 12 λοιπόν παρά 10 που συνέβησαν το πρώτο γεγονός, με το που εμφανίστηκαν αυτοί 50 μέτρα από το Δημαρχείο, χτύπησαν τον κόσμο. Ο ένας καθόταν στην καφετέρια, ο άλλος ήταν στο απέναντι πεζοδρόμιο που πήγαινε να πάρει το παιδί του από το νηπιαγωγείο. Άσχετοι άνθρωποι μεταξύ τους. Και άσχετοι και με τη συγκέντρωση. Πιθανόν άσχετοι και με τη συγκέντρωση. Που ήταν στο Δημαρχείο, διότι ήταν 50 μέτρα πιο μακριά. Ξεκινάνε λοιπόν οι αντεγκλήσεις μεταξύ και στη μέση η αστυνομία. Η αστυνομία δεν τους διαλάει, τους κρατάει εκεί. Προσέξτε κάτι όμως. Ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις 2. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις ήταν υπέρ των να φιλοξενηθούν οι μετανάστες αυτοί που θα έρθουν. Δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν από πού θα έρθουν. Θα τους βρουν σπίτια, δεν ξέρουν ποιος θα διαχειριστεί τα κονδύλια. Ήταν μια... Αλλά τους θέλανε όμως. Αφού τελείωσε η ψηφοφορία που έβγαλε 30 υπέρ και 2 παρών, στη συνέχεια γίνεται ακόμα μία ένταση στο δρόμο κάτω από το Δημαρχείο και τότε τα ΜΑΤ τους, ας το πούμε, όχι διαλύσανε, τους πρόξανε να πάνε 500 μέτρα πιο μακριά που είναι τα δικαστήρια. Εσείς, με κύριε Ρουσάγη, την ιστορία ότι κάποιον είχαν συλλάβει από τους δικούς τους να πάνε να τους... Ποια είναι η ουσία? Ο κόσμος δεν ασχολήθηκε με το Δημαρχείο, ο κόσμος ασχολήθηκε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτό ήταν το σχέδιό τους. Στη συνέχεια πήγαμε στο Δημαρχείο, γιατί στο δικαστήριο, διότι γινόταν και ένας πληστηριασμός, ο οποίος δεν έγινε τελικά. Δηλαδή φύγαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και πήγαμε και στα δικαστήρια, γιατί ήταν ο πληστηριασμός, δεν έγινε τελικά. Από εκεί τα ΜΑΤ τους πήρανε πάλι και τους πήγανε στην παλιά πόλη μέσα. Συνοδεία. Είχαμε δηλαδή μία κίνηση αντιπερισπασμού μέσα στην ακριβώς, κοινωνία. Ακριβώς, μία κίνηση αντιπερισπασμού, ένα σχέδιο, ο κόσμος να μην επικεντρωθεί στο πρόβλημα που ήταν στο Δημαρχείο μέσα, το τι θα ψηφίσουν οι δημοτικοί άρχοντες, αλλά να παίζει ξύλο ή τέλος πάντων να έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποιους οι οποίοι φύγανε από την όλη την Κρήτη ή από την Αθήνα, δεν ξέρω από πού, και ήρθανε τη συγκεκριμένη μέρα στο Δημαρχείο του Ρεθύμνου μπροστά. Κύριε Ρουσάκη, θεωρείτε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι άγνωστο ποιοι τις οργάνωσαν συμβάλλουν στο να εμπεδώνει η κοινωνία ένα πνεύμα αλληλεγγύης κλπ. Κλπ. Ή συμβάλλουν στο να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο κλίμα διχασμού το οποίο μπορεί να έχει απρόβλεπτες προεκτάσεις στο μέλλον? Συμβάλλουν στο δεύτερο και αυτό θέλουν με κάθε τρόπο να κάνουν. Προσέξτε κάτι. Χτυπήθηκαν δύο άνθρωποι. Δεν θα πάνε ιδεολογικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το πάνε επί προσωπικού. Αυτοί όλοι που κάναν τις φασαρίες χθες σηκωθήκαν και φύγαν τώρα. Μείναν όμως οι 5-6 που μένουν εδώ στο Ρέθμο και τους γνωρίζουμε. Τι θα συμβεί αν αύριο υπάρξει αντιδικία? Θα πρέπει να μην υπάρξει αντιδικία. Ακριβώς. Θα πρέπει μεγάλη να μην πέσει, προσπάθεια. Γίνεται και από τον τοπικό πυρήνα εδώ, το ΕΠΑΜ. Είναι να επικεντρωθούμε στην ουσία του θέματος και όχι να συρθούμε στα δικά του σχέδια. Να υπάρχει κλίμα έντασης και να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Κάνουμε τη δουλειά τους έτσι. Αν βάλουμε δίπλα σε αυτό το γεγονός και ένα άλλο γεγονός που συνέβη στον Τυμπάκι πριν από 2-3 μέρες. Μιλάτε για την προκήρυξη. Με την προκήρυξη που πετάξανε νύχτα στο χωριό. Γραμμένοι στα ελληνικά. Αποσπάσματα από το Κοράνι. Και στο τέλος μουσουλμάνοι Κρήτης. Έτσι. Δεν ξέρω εγώ αν το κάνουν οι μουσουλμάνοι της Κρήτης ή αν κάποιος άλλος το έκανε. Εγώ αυτό που κοιτάζω είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, αντιπαράθεσης. Αυτό τους βολεύει. Και προφανώς... Όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι σχεδιάζουν, κάτι ετοιμάζουν εδώ στην Κρήτη. Ξέρουν ότι οι κριτικοί είναι οξύθυμοι και πολλές φορές και για προσωπικές τους διαφορές αντιδρούν βία. Εάν φτιάξουν καταστάσεις εδώ, θα υπάρξουν βίαιες αντιδράσεις. Ναι, καλό είναι αυτό να το αποφύγουμε. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα, το μεγάλο ζήτημα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να είναι ψύχρεμος, να ξέρει ακριβώς τι του έχουν στήσει και να μην πέσει στην παγίδα.
Εσείς κύριε Ρουσάκη, και η τοπική κοινωνία, η αντίθεσή της είναι αντίθεση απέναντι στο μετανάστη γενικά και αόριστα, ή αντιπαλεύετε μια πολιτική συγκεκριμένη η οποία επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το μετανάστη αναδεικνύοντας ψευδεπίγραφα και κύβδηλα, αν θέλετε, την ανθρώπινη διάσταση ενός προβλήματος, για να τον καταστήσει εργαλείο προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη πολιτικές οι οποίες είναι επικίνδυνες, προειδάζουν για άλλα πράγματα, προειδάζουν για γενικότερες εξελίξεις και εν τέλει περιπτώσει δημιουργούν τελεσμένα τα οποία στην πορεία του χρόνου και θα κλιμακώνονται και δυσεπίλητα θα είναι. Τι ακριβώς έκανε, δηλαδή, η τοπική κοινωνία, εκτός όταν μαζεύτηκε, ας πούμε, τι ήθελε να αποτρέψει, ήθελε να εκδηλώσει την έκθαρα της απέναντι στο μετανάστη, που μαζεύτηκαν και χαρακτήριζαν ως αλληλέγγυοι, ρίξανε και κάποια φεϊβολάν. Μιλάω για τους απλούς ανθρώπους που πήγαν εκεί να διαδηλώσουν ή αν θέλεις να καταδείξουν την αντίθεσή τους σε αυτό που οργανώνεται. Τι ακριβώς εσείς αντιπαλεύετε, την πολιτική που χρησιμοποιεί το μετανάστη ως εργαλείο, αντιπαλεύετε ή τον ίδιο το μετανάστη? Όχι, την πολιτική που χρησιμοποιεί το μετανάστη ως εργαλείο και ως όμηρο. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι η ενημέρωση που έχουμε δώσει βάση και εκεί καταλαβαίνει γι' αυτό και κατέβηκαν άλλωστε μετανάστες. Στην Κρήτη υπάρχουν 50.000 αυτή τη στιγμή και παραπάνω. Άλλοι ενταγμένοι και άλλοι ανένταχτοι στην κοινωνία. Από το 91 έχουν έρθει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ όμως έχουμε άλλο, είναι άλλο το θέμα. Καταρχήν δεν ξέρουμε από πού θα έρθουν. Θα έρθουν από τη Γερμανία. Θα είναι έγκλειστοι φυλακών της Γερμανίας και θα μας τους φέρουν εδώ. Αν συμβούν παραβατικά γεγονότα από αυτούς, η αντίδραση θα είναι, καταλαβαίνετε πια. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, αυτό θέλουν να κάνουν. Να φέρουν λοιπόν καταστάσεις άσχημες στο νησί, ώστε να μας έρθει μετά και μια ωραία Frontex από εδώ, για να γκριζάρει ο τόπος, όπως γκριζαρίστηκε η Χίος, η Σάμος και η Μυτιλίνη. Κύριε Ρουσάκη, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί επιστρέφουν από τη Γερμανία, διότι έφτασαν εκεί έχοντας απολέσει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Ακριβώς. Και την ιδιότητα του πρόσφυγα την απόλεσαν διότι φρόντισε η ελληνική κυβέρνηση με τους δικούς της χειρισμούς και με την μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς συνθήκες να μην τους εφοδιάσει με το απαραίτητο διαβατήριο Νένσεν, με αποτέλεσμα να μην μεταβούν στη Γερμανία με την ιδιότητα του πρόσφυγα, να μεταβούν με την ιδιότητα του μετανάστη και δι' του λαθρέου μετανάστη. Επομένως, ως τέτοιος η Γερμανία πλέον τσαμποκαλεύεται και εφαρμόζει σχέδια με διάσταση γεωπολιτική για να τους επιστρέψει εκεί που εκείνη κρίνει απαραίτητο για να προωθήσει και τις υπόλοιπες, αν θέλετε, επιλογές σας. Διότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεταβεί στη Γερμανία με την ιδιότητα του πρόσφυγα, κανείς δεν θα είχε καμία απολύτως δυνατότητα να τους μετακινήσει και να τους πάει οπουδήποτε. Εγώ βλέπω ένα σχέδιο, ένα πείραμα θα γίνει εδώ στην Κρήτη. Θα γίνει ένα πείραμα στους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι 2.000 με 3.000 που λέγανε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα, θα είναι πολύ περισσότεροι. Θα διασκορπιστούν σε διάφορα χωριά και στην πόλη, σε σπίτια, δεν θα γίνουν hot spot. Και στη συνέχεια δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν υπάρχει... Αν έχουν παραβατική συμπεριφορά, γιατί σας είπα, μετανάστες υπάρχουν και αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει πείραμα, κύριε Ρουσάκη. Οι άνθρωποι και οι δύο άνθρωποι που κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανεξέλεγκτοι δεν είναι υλικό εργαστηρίου για να τελειώσει το πείρασμα και να το μαζέψεις. Όταν φυτεύεις ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες κοινωνίες, ανθρώπινες μειονότητες, πολιτισμικές μειονότητες και οτιδήποτε άλλο σε έναν χώρο, αυτό πλέον το πείραμα δεν μαζεύεται. Αυτό δημιουργεί μια καινούργια κατάσταση που μέσα στην επόμενη δεκαετία σε φέρνει αντιμέτωπο με ένα καινούριο τετελεσμένο, με ένα καινούριο δεδομένο που από άλλους όρους και με άλλους τρόπους καλείσαι να το αντιμετωπίσεις. Εγώ θα σας πω απλά, αν συνέβαιναν στην Κρήτη αυτά που συνέβησαν στα Μόρια, θα είχαμε εδώ ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Να το απευχόμαστε. Αυτή είναι η ανησυχία μας. Να το απευχόμαστε. Να το απευχόμαστε. Αυτή είναι η ανησυχία μας και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην πέσει στην παγίδα που το ετοιμάζουμε. Και κυρίως να μην δεχτεί να εξαγοράσει την ανοχή του με τίμημα ένα νίκη για το διαμερισματάκι που διαθέτει, διότι αυτό είναι τίμημα εξαγοράς συνείδησης. Την επόμενη στιγμή, αν πέσεις αυτό το λάθος, την επόμενη στιγμή είσαι παροπλισμένος να αντισταθείς από αυτά που σχεδιάζουν. Δυστυχώς οι δημοτικοί άρχοντες, όχι μόνο του Δήμου Ρεθύμνου, αλλά και σε πολλά σημεία της Κρήτης, δεν έχουν καταλάβει, δεν θέλουν να καταλάβουν. Νομίζουν ότι κάνουν ανθρωπιστικό έργο, έχουν μια περίεργη περιγραφή των γεγονότων, αλλά όλοι ταυτόσιμοι από συναγωνιστές που είχαν έρθει και είχαν πάρει μέρος σε άλλα δημοτικά συμβούλια,
δέχονται αυτή τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών στο νησί και από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί, μετά θα πούνε μας κορόιδεψαν. Κύριε Ρουζάκη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί μαζεύει και ο χρόνος. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε την επόμενη περίοδο και αν θέλετε βεβαίως να προσθέσετε και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Αυτό που κάναμε χτες και που θα συνεχίσουμε και κάναμε και τις προηγούμενες μέρες και θα συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα, είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο τις θέσεις του ΕΠΑΜ. Αναλύουμε πολύ το άρθρο του Δημήτρη Τουρκαζάκη που αναφέρεται στην Κρήτη και στην προσπάθεια όλη αυτή με τους μετανάστες και πώς θα γίνει εδώ πέρα, από πού έρχονται και για ποιο λόγο έρχονται. Ο κόσμος το δέχεται, ζητάει και άλλες πληροφορίες. Αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε που είχαμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε και από σήμερα και κάθε μέρα. Κύριε Ρουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα και προσοχή στον τρόπο της διαχείρισης των προκλήσεων. Γεια σας. ΕΡΤΟΠΕΝ, η έγκυρη ενημέρωση. ΕΡΤΟΠΕΝ, η δική σας φωνή ακούγεται. ΕΡΤΟΠΕΝ, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Φίλες και φίλοι, αυτό το παιχνίδι είναι επικίνδυνο. Το μεταναστευτικό ως πρόβλημα με όλες τις προεκτάσεις εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς σε μια θηλιά που καταπίνει τη χώρα. Έχουν στήσει μια βιομηχανία επαναπροσδιορισμών των ενιών, μια βιομηχανία νεολογισμών. Έχουν σταματήσει πια να μιλάνε για, με εκείνο το αγαπημένο δίδυμο λέξεων πρόσφυγες και μετανάστες και έχουν αρχίσει να διακινούν στην επικοινωνία τον όρο οργανωμένη μετακίνηση πληθυσμών. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά δεν είναι γλαφυρά δημιουργήματα δημοσιογράφων ή πολιτικών. Είναι μια απόπειρα που γίνεται στοχευμένα, χορογραφημένα, συγκεκριμένα και έχει ως στόχο και να αποσιωπήσει τις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν αυτό που αυτοί αποκαλούν οργανωμένη μετακίνηση πληθυσμών, και αυτό βεβαίως είναι η φτώχεια, οι δολοφονικές επεμβάσεις κλπ. Και να αποσιωπήσουν τους πραγματικούς στόχους αυτών που επιδιώκουν να ανακατέψουν τους πληθυσμούς στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και κυρίως να διεμβολήσουν και εν τέλει να ακυρώσουν τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς συμβάσεις, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει μια κυρίαρχη χώρα να διαχειρίζεται τον πρόσφυγα και τον μετανάστη, ακριβώς για να δημιουργήσουν ένα καινούριο θεσμικό υπερεθνικό πλαίσιο διαχείρισης που να υπηρετεί όχι τον πρόσφυγα, όχι τον μετανάστη, όχι την ανθρώπινη ψυχή, αλλά ένα συνολικότερο σχέδιο που χρησιμοποιεί όλα τούτα ακριβώς για να μπορέσει να περπατήσει στην πράξη. Αυτός ο σούπερ γλαφυρός ανθρωπιστικός τίτλος της οργανωμένης μετακίνησης πληθυσμών θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε κύριο θέμα εκδήλωσης που έγινε προαρκετών μηνών στο Μουσείο Μπενάκη. Τυχαίο? Καθόλου. Θα πρέπει από αυτό το βήμα να προειδοποιήσουμε την ελληνική κυβέρνηση, να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί οι χειρισμοί είναι επικίνδυνοι, είναι αδιέξοδοι, είναι χειρισμοί που δεν οδηγούν πουθενά. Οι πρετοριανοί που χρησιμοποιούνται στις γειτονιές, στα νησιά μας, για να στηρίξουν δήθεν τις ανθρωπιστικές επιλογές και το ανθρωπιστικό έργο, ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται και όσο περνάει ο χρόνος όλο και καθαρότερα θα λειτουργούν ως φωνικές μηχανές. Κύριε Τσίπρα, μαζεύτε τους. Κύριε Τσίπρα, μαζεύτε την πολιτική και την ρητορική σας η οποία στηρίζει και ενθαρρύνει τέτοιες πρακτικές. Αναρωτήθηκε πριν στην επικοινωνία μας ο κύριος Ρουσάκης για το ποιος θα διαχειριστεί αυτά τα κονδύλια. Ένα παράδειγμα θα πω. ΜΚΙΟ στην Ήπειρο. Επιχορήγηση 3.750.000 ευρώ για να μελετήσει, λέει, τις ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης στον τόπιο πληθυσμό.
3.750.000. Μπορεί κανείς να κάνει την αναγωγή για να διαπιστώσει σε πόσων χιλιάδων ανθρώπων το ΕΚΑΣ αντιστοιχεί η επιχορήγηση μονάχα μίας ΜΚΟ, η οποία θα κληθεί να μελετήσει τις συνέπειες της κρίσης στην ψυχολογία των ανθρώπων. Δεύτερο. Είχαμε χθες ένα βιασμό 15χρονου στη Μόρια από 5-6 συμπατριώτες κοντινούς και μακρινούς. Είδατε καμία ΜΚΟ να κινητοποιηθεί γι' αυτό? Είδατε κανέναν αντιρατσιστή να αντιδράσει? Είδατε καμία ομάδα ανθρωπιστών να πάει στη Μόρια να κάνει διαδήλωση, να πιάσει αυτό το καθήκη, να του κόψει την πουλάδα και να του τη βάλει στο στόμα? Κανείς δεν έκανε τίποτα. Μην παραμυθιάζεστε. Θα το πούμε ξανά, έχουμε κουραστεί να το λέμε, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε, να το αναδεικνύουμε. Όλοι αυτοί δεν αγαπούν τον πρόσφυγα, δεν αγαπούν τον μετανάστη, την πεις να αγαπούν, γι' αυτό και δεν τους κοστίζει τίποτα. Οποιοδήποτε επιχειρεί να ορθώσει έναν ορθολογικό λόγο, άποψη, αντίληψη για τον τρόπο διαχείρισης αυτού του ζητήματος, να του κολλιέται εύκολα η ρετσινιά του ακροδεξιού ή του φασίστα, ενώ τελικά το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού έχει στις μέρες μας τα χαρακτηριστικά της υποτιθέμενης αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής δράσης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ελεύθερη Ελλάδα» από την ελεύθερη συχνότητα της ΕΡΤΟΠΕΝ στους 106,7. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί. Καλή σας μέρα και να περνάτε όμορφα. Κάθονται στο πάγκο κι αχνίζουν. Η ώρα είναι 10. ΕΡΤΟΠΕΝ, το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει. ΕΡΤΟΠΕΝ, η δική σου φωνή ακούγεται. ΕΡΤΟΠΕΝ, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.